που έχει συντελεστεί στις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Καταγράφηκαν ωστόσο και οι γνωστές διαφορές, κυρίως μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στα ζητήματα των εργασιακών και του συνταξιοδοτικού. Καθώς οι διαφορές αυτές δεν είναι τεχνικού αλλά πολιτικού χαρακτήρα, μετά από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που έγινε αποδεκτή, αποφασίστηκε να αντιστραφεί η συνήθις φορά των πραγμάτων και να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις σε πολιτικό επίπεδο της Βρυξέλλης. Έτσι, από προχθές βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές συζητήσεις μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης με αντικείμενο κυρίως τα εργασιακά, το συνταξιοδοτικό, αλλά και από σήμερα τα ενεργειακά, καθώς ήδη μετέβει στις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης. Στόχος είναι να γεφυρωθούν οι διαφορές με τη λήψη αποφάσεων, ώστε στη συνέχεια τα τεχνικά κλιμάκια να δουλέψουν εντός ενός σαφώς καθορισμένου πλαισίου και με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευελπιστούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, της οποίας η βούληση και η προσήλωση στην επίτευξη συμφωνίας αναγνωρίστηκε με σαφήνεια στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα, θα επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα τερματίσει την πρακτική της άσκοπης κολυσιεργίας. Μετά την επίτευξη τεχνικής συμφωνίας για τις μεταρρυθμίσεις μέχρι τον Αύγουστο του 2018 και την αλλαγή του δομισιονομικού μείγματος για το 2019, θα ανοίξει ο δρόμος για τη συζήτηση σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, καθώς και τους μεσοπρόθεσμους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να φτάσουμε σε μια συνολική συμφωνία όσο το δυνατόν συντομότερα και ή δυνατόν εντός Απριλίου. Η ευθύνη για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν ανήκει μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη μιας βιώσιμης συνολικής συμφωνίας, αλλά και στους δανειστές, που οφείλουν να σεβαστούν τη συμφωνία που έχουν υπογράψει με την ελληνική δημοκρατία και η οποία διέπεται αυτονοήτως από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Όλα αυτά βεβαίως τα γνωρίζει πολύ καλά και η Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως αντί να στηρίζει τη μεγάλη διαπραγματευτική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση, επιλέγει να επιρρύπτει την αποκλειστική ευθύνη για τις καθυστερήσεις στην ελληνική κυβέρνηση, υπονομεύοντας έτσι την πορεία της διαπραγμάτευσης. Ο στόχος της, καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων με τους δανειστές, ήταν να εξακολουθεί να είναι η μη ύπαρξη συμφωνίας, ώστε να δικαιωθούν τα κινδυνολογικά και καταστροφολογικά σενάρια που αποτελούν και το μοναδικό αντιπολιτευτικό της ρεπορτόριο. Τούτο βέβαια μόνο όταν δεν ζητάει τόσα και άλλα τόσα μέτρα για να κλείσει η αξιολόγηση, φροντίζοντας αναχρονικά διαστήματα να υπενθυμίζει στους ακραίους κύκλους των δανειστών ότι είναι πρόθυμη για όλα. Οι αντιφάσεις της βεβαίως είναι γνωστές και γίνονται ακόμη πιο εκρηκτικές όταν δηλώνει με απίθμενο θράσος ότι δεν θα στηρίξει τη συμφωνία επιδιδόμενη σε μία εκ του ασφαλούς κριτική ή κατά το κοινό λεγόμενο σε τζάμπα μαλλιά. Για να ξεκαθαρίσουμε επομένως μια και καλή το συγκεκριμένο θέμα που χθες επανήλθε στην επικαιρότητα, επαναλαμβάνουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι η κυβέρνηση διαθέτει την από το Σύνταγμα απαιτούμενη πλειοψηφία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επί του ελληνικού συντάγματος δεν δικαιούνται να έχουν λόγο οι δανειστές. Τώρα να περάσουμε σε κάποια πιο σημαντικά ζητήματα από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζεται ότι μετά την επιστροφή του από την Ιερουσαλήμ θα συναντήσει σήμερα τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ζίγμαρ Γκάμπριελ, με τον οποίο θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το σύνολο των διμερών και ευρωπαϊκών θεμάτων εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 25 Μαρτίου στη Ρώμη. Ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει αύριο το απόγευμα για την Ιταλική πρωτεύουσα. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, το απόγευμα της Παρασκευής, θα συμμετέχει σε ακρόαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό, ενώ θα μιλήσει αύριο το βράδυ σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει το δίκτυο Transform Europe στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Κυρία Ζόμπα. Κύριε εκπρόσωπε, αναφερθήκατε στην συζήτηση που άνοιξε χθες σχετικά με την ψήφιση των μέτρων μετά από συγκεκριμένες αναφορές του κυρίου Σαπέν με τη διάψευση κύκλων του Δουνουτού και μετά τη σκητάλη πήρε ο κύριος Σόιμπλε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει γίνει δέκτης εισηγήσεων για υπερψήφιση των μέτρων με ευρεία ή ευρύτατη ή πλειοψηφία 180. Και ποια είναι η απάντησή της σε σχέση με αυτό? Αν έχει, γίνει δέκτης εισηγήσεων, είπατε, από το εσωτερικό της ή από το εξωτερικό. Δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρξει. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή οποιοδήποτε άλλος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική δέσμευση της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ψηφιστούν για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, δεν έχει παρά να το πει ευθέως.
Παρακαλώ. Μας Λευτέρης από το Reuters. Είναι αλήθεια ή όχι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές του δημοσίου και σκέψεις για αύξηση των ρέπος με τους δημόσιους φορείς, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να καλύψει τις βαριές πληρωμές χρέους του Ιουλίου σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή μέχρι τότε η εκταμείευση της δόσης? Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί μετά και την ολοκλήρωση των συζητήσεων στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχουμε το οποιοδήποτε επεισόδιο σε ό,τι αφορά τις κανονικές πληρωμές εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου. Τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι πλήρως ψευδή, αναλυθή, και το μόνο το οποίο εξυπηρετούν είναι μια καταστροφολογική ρητορία η οποία έχει κατακλείσει τη χώρα τους τελευταίους 5-6 μήνες. Θα σας συμβούλευα να μην δίνετε βάση σε τέτοιου τύπου σεναριολογία. Παρακαλώ, κυρία Γκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή την υπόθεση του βατοπεδίου, ήθελα να ρωτήσω αν η κυβέρνηση συντάσσεται με τις δηλώσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου, ο οποίος είπε σήμερα ότι ο κύριος Καραμαλής είναι απρόσβλητος στους ιούς της διαπλοκής, ή αν συντάσσεστε με την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, που μεταξύ άλλων λέει ότι δεν παραγράφονται οι πολιτικές ευθύνες. Η θέση της κυβέρνησης ό,τι αφορά μια δικαστική απόφαση είναι ότι ανεξαρτήτως της ορθότητάς της δεν μπορεί παρά να είναι δεσμευτική. Παρακαλώ, κύριε Τζούλετ. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τη Ρώμη, αν τελικά στο τελικό κείμενο δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με τα εργασιακά, πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να το τραβήξει ο Πρωθυπουργός? Ξέρετε ότι πριν από κάθε σύνοδο κορυφής υπάρχουν προκαταρκτικές συζητήσεις για την διαμόρφωση του κοινού ανακαινοθέντος ή στην περίπτωση την τωρινή της διακήρυξης για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την ίδρυση που έγινε το 1957 στη Ρώμη, της Ένωσης Άνθρακα Χάλιβα και της Ένωσης Ατομικής Ενέργειας. Θεωρούμε ότι αυτή η διακήρυξη έχει έναν εξαιρετικά σημαντικό και συμβολικό χαρακτήρα για το μέλλον της Ευρώπης, και με αυτή την έννοια, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συζητήσεων ακριβώς, προτείναμε κάποιες διορθώσεις στο κείμενο, οι οποίες θα τονίζουν περισσότερο την ανάγκη για την προστασία των εργαζομένων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των συζητήσεων, θεωρούμε ότι θα διαμορφωθεί ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί να λάβει το τελικό, να έχει το τελικό κονσένσους εκ μέρους όλων των κρατών μελών. Κύριε εκπρόσωπε, πέραν του συμβολικού χαρακτήρα της διακήρυξης, η διακήρυξη αυτή καθεαυτή έχει κάποιο δεσμευτικό ίσως στοιχείο όσον αφορά δηλαδή την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια, ή απλά θα περιορίζεται στο πλαίσιο ενός κοινού ανακοινοθέντος και πέραν τούτου ουδέν? Κοιτάξτε, η δεσμευτικότητα των κοινών ανακοινοθέντων ή των διακηρύξεων των συνόδων κορυφής δεν είναι δεσμευτικότητα τυπικού νόμου. Είναι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες συγκροτούν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα κείμενα των συνθήκων της και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Από εκεί και πέρα όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική βούληση των κρατών μελών να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο αρχών και αξιών, προφανώς πολιτικού χαρακτήρα ξαναλέω, το οποίο πλαίσιο θα καλύπτει το σύνολο των κρατών μελών της Ένωσης. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποτελεί έναν από τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης να τονιστεί η ανάγκη για την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πράγμα το οποίο τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί και την ύψιστη προτεραιότητα, όπως γνωρίζετε. Παρακαλώ, κύριε Σβέρκο. Ο πρόεδρος του Eurogroup, κύριε εκπρόσωπε, προσφάτως προχώρησε σε κάποιες δηλώσεις παρομοιάζοντας τις χώρες του Νότου με άτομα τα οποία σπαταλούν σε διάφορα μέσα τα χρήματά τους, και είπε μάλιστα ότι δεν αξίζουν και τη βοήθεια ουσιαστικά. Θεωρείτε ότι μετά από αυτές τις δηλώσεις ο Γερούντ Έσμπλουμ μπορεί να παραμένει στη θέση, η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να παραμένει στη θέση του πρόεδρου του Eurogroup και πρόκειται μάλιστα να κάνει και κάποιο διάβημα ή τέλος πάντων να θέλει να τον θέσει υπό αμφισβήτηση? Κοιτάξτε,
εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης, εφόσον βεβαίως αληθεύουν και έχουν υποθεί όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας χθες και προχθές σε σχέση με, με τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, είναι ότι προφανώς η δήλωση είναι πλήρως άστοχη, υιοθετεί στερεότυπα τα οποία διευρύνουν το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου και στην πραγματικότητα στρώνουν το χαλί, θα έλεγε κανείς, για εξτερμιστικές απόψεις, για να μην αναφερθούμε δε και στην σεξιστική χρειά του συγκεκριμένου σχολείου. Αυτό το οποίο νομίζω είναι ότι σε μια φάση που η Ευρώπη βρίσκεται σε μια έντονη πολιτική αναζήτηση για τα επόμενά της βήματα, δηλώσεις οι οποίες διευρύνουν τα χάσματα Βορρά και Νότου δεν βοηθούν κανέναν. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι δεν έχει τεθεί επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το θέμα της ευρύτερης έτσι, συνένεσης για την υιοθέτηση των μέτρων. Ωστόσο, επειδή το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έχει ξανατεθεί δηλαδή πριν χρόνια, η ευρύτερη συνένεση ως αναγκαίος όρος για μια συμφωνία, θα ήθελα να μια πιο ξεκάθαρη, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Τι θα πράξει εάν τεθεί ως προϋπόθεση ή αν ανισχύει η κυβέρνηση ότι μπορεί να τεθεί ως προϋπόθεση για μια συμφωνία μια τέτοια συνένεση, και αν τεθεί τέλος πάντων στη συνέχεια αν θα αναζητήσει όντως κάποιες συνενέσεις από τη στιγμή που η αντιπολίτευση ζητά μια γρήγορη συμφωνία. Εγώ δεν κατανοώ ειλικρινά πώς θα μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα. Σας είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει την αναγκαία πλειοψηφία έτσι ώστε να ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση, και από εκεί και πέρα τέτοιου τύπου πολιτικού χαρακτήρα δεσμεύσεις δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Το πρόβλημα σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να κάνει μια τέτοιου είδους έγκληση ή πρόκληση στην Νέα Δημοκρατία, το έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να τεθεί ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Κύριε εκπρόσωπε, σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησης για την υπόθεση του βατοπεδίου, ήθελα να ρωτήσω από την απάντησή σας να υποθέσουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παπαδημούλης δεν σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί ο κ. Παπαδημούλης έχει μιλήσει για ομολογημένες ευθύνες που δεν ξεπλένονται. Και θέλω να ρωτήσω επίσης αν η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τελικώς ότι η υπόθεση αυτή ήταν σκάνδαλο ή δεν ήταν. Ευχαριστώ. Εγώ εδώ βρίσκομαι ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης και γνωρίζετε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πει τίποτα περισσότερο σε ό,τι αφορά μια δικαστική απόφαση πέρα από το γεγονός ότι είναι δεσμευτική αφενός, και αυτό δεν έχει να κάνει με την νομική μου εκτίμηση αν ήταν ορθή ή λανθασμένη. Παρακαλώ. Στεφανόπουλος από πρωινή Νέα Υόρκης. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα το πρωί είχαμε ένα περιστατικό στο Δημότυχο. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί. Πόσο σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτό μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης από τη γειτονική χώρα, η οποία βρίσκεται σε μια έξαρση δηλώσεων και σε ένα παραλήρημα πολλών εκτροπών από όλα αυτά που συμβαίνουν ή δηλώνουν και λοιπά οι αξιωματούχοι της? Κοιτάξτε, το γεγονός αυτό καθεαυτό είναι θλιβερό, διότι οδήγησε στην καταστροφή ενός θρησκευτικού αλλά και πολιτιστικού μνημείου. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτό το οποίο οφείλει και έχουμε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουμε άμεσα στην ανακατασκευή του τεμένου στο οποίο καταστράφηκε. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε ή θα έπρεπε να τύχει πολιτικής αξιοποίησης από τον οποιονδήποτε, είτε αυτός είναι η Τουρκία είτε οποιοδήποτε άλλος. Αυτό το οποίο θέλω να δηλώσω κλείνοντας την απάντηση στο συγκεκριμένο είναι ότι η πυροσβεστική και οι αρμόδιες αρχές κάνουν αυτό το οποίο οφείλουν, έτσι ώστε να διευκρινιστούν απολύτως τα αίτια του συγκεκριμένου γεγονότος. Παρακαλώ, κυρία Μανή.
Κύριε εκπρόσωπε, το ξέρω ότι δεν σχολιάζετε τεχνικές λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης όσο είναι σε εξέλιξη. Αλλά ο Γέροντα Έσεμπλουμ εχθές, πριν πει όσα είπε για τους Νότιους, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, μίλησε για βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στο θέμα των εργασιακών. Αυτή, συγκεκριμένα για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό, κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, δίνει θετικό σήμα ότι πάει καλά το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ή ότι ήταν μια προσωπική άποψη του επικεφαλής του Eurogroup που δεν έχει συνέχεια? Και επίσης, πώς σχολιάζετε την δήλωση του κ. Σόιμπλε ότι χωρίς συμμετοχή του Δουνουτού δεν μπορεί να εκταμιευτεί η δόση? Σε σχέση με τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, όπως ξέρετε, ο επικεφαλής του Eurogroup δεν κάνει προσωπικές δηλώσεις. Κάνει δηλώσεις οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να δεσμεύουν στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό πρόγραμμα ή για οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι κάθε φορά στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι από τον κύριο Ντάιζελμπλουμ αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την και το σταμάτημα, εν πάση περιπτώσει, της κατάστασης εξαίρεσης στην οποία βρίσκεται η ελληνική αγορά εργασίας, την λήξη της κατάστασης εξαίρεσης στην οποία βρίσκεται η ελληνική αγορά εργασίας. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να ρυθμιστεί ή να απορυθμιστεί, θα έλεγε κανείς, η αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, στο πλαίσιο των συζητήσεων που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές έτσι ώστε να βρεθεί ένα κοινό πεδίο ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες δεύτερης αξιολόγησης. Σας έχουμε πει, σας έχω πει και εδώ στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αλλά πολύ περισσότερο και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν δηλώσει ότι είναι μία από τις βασικές, ένας επιδιώξης της ελληνικής κυβέρνησης, από τους βασικούς στόχους της ελληνικής κυβέρνησης στην διαδικασία για την δεύτερη αξιολόγηση, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, και αυτό συνεχίζουμε να πιστεύουμε και αυτό συνεχίζουμε να επιδιώκουμε. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Σόιμπλε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται το οποιοδήποτε σχόλιο. Η θέση της Γερμανίας είναι σαφής από την αρχή του προγράμματος, ότι θεωρεί ως προαπαιτούμενο για την συνέχισή του την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σόιμπλε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, μας είπε κάτι καινούριο εχθές. Επανέλαβε μία θέση η οποία διατυπώνεται διαρκώς εκ μέρους των γερμανικών αρχών. Επειδή ο κύριος Τσακαλώτος, αν δεν κάνω λάθος, έθεσε ως ένα ακόμα ορόσημο την νεαρινή σύνοδο του Δουνουτού, αν περιμένετε ότι σε εκείνη τη σύνοδο θα άρει το Ταμείο όποιες επιφυλάξεις ή πιέσεις σε σχέση με τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, και θα υπάρξει κάποια λύση ως προς τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος, και αν αισιοδοξείτε ότι θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη για την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσε κανείς να θέσει είναι το εξής. Πρέπει πριν από την Ιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι αναγκαίο πριν από την Ιαρινή Σύνοδο να υπάρξει τεχνική συμφωνία και συμφωνία για το δημοσιονομικό μείγμα του 2019, και από εκεί και πέρα να ανοίξει συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσματα, που πλέον θα φέρει, όπως καταλαβαίνετε, και τη Γερμανία πρώτων δικών της ευθυνών. Στη συνέχεια, στην Ιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με δεδομένες αυτές τις εξελίξεις, και το Ταμείο να πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τον τρόπο συμμετοχής του στο ελληνικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα, κατά τη γνώμη μας, για περαιτέρω καθυστερήσεις, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να το κατανοήσει αυτό. Εκείνοι μπορεί να έχουν σκοπό να περιμένουν περισσότερο, όμως ούτε η Ευρώπη ούτε η Ελλάδα μπορεί να περιμένει διαρκώς τις τελικές αποφάσεις του Ταμείου. Είναι εξαιρετικά. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας πρέπει να το αξιοποιήσουμε με πολύ μεγάλη σοφροσύνη, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία ή δυνατόν και εντός του Απριλίου. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό είναι έτοιμη να καταρρεύσει, όπως είπε ο κύριος Τσελίκ στο Bloomberg. Κοιτάξτε, είδα και το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο που λένε ότι οι ροές αυξάνονται, ότι η Τουρκία έχει ανοίξει τη στρόφιγγα. Πρόκειται περί αναλυθών δημοσιευμάτων. Ο μέσος όρος των εισερχομένων στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες. Αντιθέτως, βρίσκεται στα κανονικά επίπεδα που ήταν το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο τουλάχιστον. Επομένως, ως προς αυτό θα πρέπει να αμβληνθούν, θα έλεγε κανείς, οι ανησυχίες. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην συνεχιστεί η κλιμάκωση μεταξύ της Τουρκίας και κάποιων κρατών, ιδιαιτέρως του Ευρωπαϊκού Βορρά, διότι αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα της περιοχής, αλλά και την ίδια την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που αποτελεί και το θεμέλιο λίθο για την διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος. Νομίζω ότι πρέπει να την προστατέψουμε αυτή τη συμφωνία ως κόρη οφθαλμού, και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπατε, που αποκλείεται τα σενάρια ψήφισης των μέτρων από αυξημένη πλειοψηφία και με δεδομένο επίσης αυτό που λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, θα αντιμετωπίζατε διαφορετικά το ενδεχόμενο να ζητηθεί απλώς μια γραπτή δέσμευση της αντιπολίτευσης, όπως είχε γίνει επί κυβέρνηση Παπαδήμου, με τα μέτρα? Σας ξαναλέω ότι εγώ δεν αποκλείω κανένα απολύτως ενδεχόμενο. Επιτρέψτε μου όμως για άλλη μια φορά να κάνω την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία, κατά τον ίδιο τρόπο που αυτοκαταστρεφόμενη δεν ψήφισε την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 617 εκατομμύρια ευρώ τα Χριστούγεννα του 2016, κατά τον ίδιο τρόπο και σήμερα δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία. Τοποθετήθηκα επ' αυτού και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, το τι θα ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη Νέα Δημοκρατία είναι ζήτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχει καμία νομική, δεν έχει απολύτως καμία νομική συνέπεια. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα θέμα εσωτερικής επικαιρότητας. Η εφημερίδα με το ντοκουμέντο την Κυριακή ανέδειξε ένα θέμα, μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μας, από την αρχή δημοσίων εσόδων, να μειώνει κατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες σε επώνυμους και μάλιστα για υποθέσεις φοροδιαφυγής, βεβαιωμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει σε αυτό το θέμα και πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ακούστε, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν είναι πλέον Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ακολουθεί τις νομικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται, που είναι, όπως γνωρίζετε, ο καταλογισμός του προστίμου από τις υπηρεσίες σε πρώτο βαθμό, και από εκεί και πέρα ο φορολογούμενος με βάση τις αρχές του διοικητικού δικαίου έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή. Αν κατά την ενδικοφανή προσφυγή και στο δεύτερο βαθμό οι υπηρεσίες κρίνουν ότι έχουν γίνει τεχνικά ή άλλα λάθη στον καταλογισμό του φόρου, έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν την απόφαση, έτσι ώστε να μην καταλήγουμε κάθε φορά στα διοικητικά δικαστήρια και να ψάχνουμε τι τελικά ισχύει. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν βγάζουμε συμπεράσματα στη βάση κάποιων, θα έλεγε κανείς, μη τεκμηριωμένων διαισθήσεων που μπορεί να έχουμε. Τώρα, αν υπάρχει πραγματικό θέμα, ο κύριος αρμόδιος για να το αποφασίσει, σε περίπτωση που κληθεί να το αποφασίσει, είναι ο κάθε φορά εισαγγελέας που θα έχει μπροστά του συγκεκριμένη υπόθεση με συγκεκριμένες καταγγελίες. Κάτι τελευταίο, αν επιτρέπετε, μια δεύτερη ερώτηση. Πού οφείλεται το γεγονός ότι δεν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση ακόμα ποιος θα πάει στη Νέα Υόρκη και στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή και την Κυριακή στην παρέλαση? Είναι η πρώτη φορά, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Συνήθως τα ονόματα βγαίνουν και γρήγορα, ειδικά από τη Βουλή. Μην ανησυχείτε. Εντός των επόμενων ωρών θα υπάρξουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Παρακολουθήσαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας. Τα όσπρια έχουν χαρακτηριστεί ως το κρέας του φτωχού. Θα πρέπει να καταναλώνονται 2 φορές την εβδομάδα, αλλά θα πρέπει να προ...